Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Διπλωματική μάχη σε πολλά επίπεδα ανάμεσα στην Αθήνα και την Άγκυρα ξέσπασε με επιθετική, αν όχι και προκλητική πρωτοβουλία της Τουρκίας, που σπέβδει να εξαργυρώσει την υποστήριξη που προσέφερε στις συμμαχικές δυνάμεις στον πόλεμο. Ο Τουρκούτο Ζάλ, την ώρα που το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες συζητούσε το τέταρτο χρηματοδοτικό πρωτόκολλο, όπου ο κ. Σαμαράς επιβεβαίωσε το βέτο, απίφθινε επιστολή προς τους 11 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, ζητώντας την ενεργοποίηση της Συμφωνίας Συνδέσεως. Αγνώρισε προκλητικά τον Έλληνα Πρωθυπουργό, κύκλοι του οποίου χαρακτήρισαν αυτή την ενέργεια ως σοβαρό ατόπιμα. Η επόμενη μέρα για το Ιράκ άρχισε αμέσως μετά την κατάπαυση του πυρός και επιγράφεται επιχείρηση διαμελισμού. Οι Σύντες Μουσουλμάνοι, που καθοδηγούνται όπως αναφέρουν τα διεθνή πρακτορία από θρησκευτικό ηγέτη μέτρα την Τεχεράνη, ελέγχουν ήδη 5 μεγάλες πόλεις στο νότιο Ιράκ. Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο δήλωσαν απόψε ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή. Ο αντιπρόεδρος του Επαναστατικού Συμβουλίου ανακοίνωσε ότι οι αξιωματούχοι δύο ανατολικών επαρχιών της χώρας, που οι αντάρτες ισχυρίζονται ότι τις ελέγχουν, πρέπει να επιδείξουν νομιμοφροσύνη προς τον πρόεδρο Σαντάμ Χουσέιν. Και η εφημερίδα του Υπουργείου Άμυνας γράφει ότι ο στρατός επαγρυπνεί για να αντιμετωπίσει κάθε απόπειρα προδοσίας. Η Βασόρα και 5 άλλες πόλεις του νοτίου Ιράκ έχουν επαναστατήσει. Οι συγκρούσεις είναι πολύ νεκρές και στους νεκρούς συγκαταλέγεται και ο Ουντάι Σαντάμ Χουσέιν, γιος του Ιρακινού Προέδρου. Όπως δήλωσε η ηγέτης της αντιπολίτευσης στην Τεχεράνη, 5 Ιρακινές πόλεις, ανάμεσά τους η Βασόρα, η Αμάρα, η Νασιρίγια και η Σαμάουα, έπεσαν στα χέρια των λαϊκών δυνάμεων που είναι στην πλειοψηφία τους Σιίτες. Εξελίξεις απόψε στη δίκη για το σκάνδαλο Κοσκοτά και ειδικότερα στο αν θα έρθει ο φυγόλικος μεγαλοπατεώνας να καταθέσει ως μάρτης. Πληροφορίες από την Ουάσιγκτον αναφέρουν ότι η Αμερικανική κυβέρνηση με διακοίνωσή της προς το Υπουργείο Εξωτερικών έκανε σαφές ότι δεν μπορεί να έρθει ο Κοσκοτάς για τη δίκη με τη φόρμουλα της αναστολής των διώξεων εναντίον του που επρότεινε η ελληνική κυβέρνηση. Έτσι, κατά την Αμερικανική κυβέρνηση μένουν δύο δρόμοι που όμως στην Αθήνα εκτιμώνται ότι είναι και οι δύο κλειστοί. Συγκεκριμένα, οι Αμερικανοί εν συνόψη διεμήνησαν ότι είτε θα παραιτηθεί ο Κοσκοτάς όλων των ενθήκων μέσων εναντίον της έκδοσής του, είτε θα ανακληθεί η αίτηση εκδόσεως από την ελληνική κυβέρνηση. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Ανδρέας Παπανδρέου, δήλωσε ότι δεν τον απασχολεί η δίκη, αλλά κυρίως οι πολιτικές εξελίξεις και προπάντων οι πρόορες εκλογές. Όσο για τη δίκη, εγώ προσωπικά δεν πρόκειται να συμμετάσχω σε μια παροδία σαν και αυτή. Όμως η αιχμή των ανακοινώσεων του κ. Παπανδρέου και των αποφάσεων του εκτελεστικού γραφείου ήταν το αίτημα για πρόωρες εκλογές. Η μόνη διέξοδος από τη σημερινή κατάσταση που χαρακτηρίζεται από παρακμή σε όλα τα μέτωπα είναι να μιλήσει ο κυρίαρχος λαός. Είναι οι εκλογές. Πολλά ακούστηκαν για το ταξίδι του Υπουργού Δικαιοσύνης στην Αμερική, μέχρι και ότι πήγε για να συναντήσει τον Κοσκοτά. Ας δούμε τι είπε ο ίδιος ο κ. Κανελόπουλος στο Γιώργο Σαραντάκο. Ο μεν ένας στη Βουλή μου λέγει, φροντίζεις να μην έλθει και γι' αυτό θες να διαβάσεις την κατάθεσή του. Οι άλλοι λένε ότι πας να τον φέρεις. Με ποια διαδικασία θα τον έφερνε, σας ρωτώ σας. Τι δικαίωμα έχει εγώ να αναμειχθώ επί ενός κοιούτου θέματος. Άλλωστε όλα μια μισή μέρα έλειψε. Εκρήξεις οργής μέσα στα δικαστήρια στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη χτες. Εκρήξεις εκδικήσεις, αλλά στην νομική γλώσσα απόπειρες αυτοδικίας. Στην Αθήνα επετέθησαν στον παρολίγο πατροκτόνο από την Αίγυπτο, Αμπντάλ Ραχμάν Μαρσί, που απεπειράθη να σφάξει το 17μηνο αγοράκι του, η συγγενής της γυναίκας του. Και στη Θεσσαλονίκη, στη δίκη για δολοφονία της Ευθυμίας Παλιμάρκου, μόλις ο εισαγγελέας επρότεινε την ενοχή του κατηγορουμένου συζύγου του θύματος, ξέσπασαν επεισόδια. Οι μπουλντόζες συνεχίζουν να εξορμούν με στόχο τα αφαίρετα. Στη Λούτσα αυτή τη φορά, ανάμεσα στην μπουλντόζα και στα μάτια από τη μια μεριά και στο αφαίρετο σπίτι από την άλλη, μπήκαν οι άνθρωποι. Νικητής ήταν η μπουλντόζα. Αλλαγές στους ρόλους που έχουν τα πολιτικά στελέχη του ΚΚΕ, εξήγηλε από Θεσσαλονίκη, η νέα γραμματέας του κόμματος Αλέκα Παπαρίγα. Τίθεται θέμα αντικατάστασης στελεχών του ΚΚΕ που μετέχουν στα όργανα του συνασπισμού. Αυτό που προέχει είναι να εκλεγεί πολιτικό γραφείο, γραμματεία και να συζητηθεί στην Κεντρική Επιτροπή συλλογικά όλος ο καταμερισμός των μελών της Κεντρικής Επιτροπής.
όποια πρόταση γίνει για ανακαταμερισμούς, πρέπει να γίνει ανακαταμερισμός, έχουμε πάρα πολλά νέα μέλη στην Κεντρική Επιτροπή. Οι αγρότες θα πληρώσουν σίγουρα περισσότερους φόρους μέχρι το 93, για την ακρίβεια τουλάχιστον 65 δισεκατομμύρια το χρόνο. Όμως η κυβέρνηση άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο στους όρους για το κοινοτικό δάνειο που συνήψε να επιβληθούν και άλλες φορολογίες, εάν αυτό χρειαστεί. Η υπόθεση Μπονέρα ξανάζησε σήμερα στη Βουλή στη συζήτηση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που ζήτησαν Πασόκ και Συνασπισμός. Στην πρόταση της αντιπολιτεύσεως η Νέα Δημοκρατία διαφώνησε. Και ο Γιώργος Παπανδρέου, μέλος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εξήγησε για ποιους λόγους πρέπει να συσταθεί η Επιτροπή και σε τι ερωτήματα να δώσει απαντήσεις. Ποιος έδωσε την εντολή οι καταλήψεις να αντιμετωπιστούν με ανακαταλήψεις? Ποιος οργάνωσε τις ομάδες των ανακαταλήψεων? Τι ακριβείς οδηγίες είχαν? Ποιος όπλησε τις ομάδες αυτές στις περισσότερες περιπτώσεις με φωνικά όργανα? Όπως με πληροφορούν, πριν από λίγο ζήτησε τον λόγο ο Πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Συνεχίζουμε τις ειδήσεις. Η μάχη των επιχειρημάτων, ωστόσο, συνεχίστηκε στη Βουλή με την κυβέρνηση να αναφέρεται στο θάνατο του Τεντομπονέρα ως ένα ατυχές περιστατικό και την αντιπολίτευση να ομιλεί για δολοφονία. Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Σωτήρης Κούβελας έθεσε τα δικά του ερωτήματα για τις καταλήψεις των σχολείων. Εγώ δεν θα ισχυριστώ αυτή τη στιγμή ότι όλες αυτές οι ρυθμίσεις που προέβλεπαν τα προεδρικά διατάγματα ήσαν τέλειες, ήσαν εύστοχες. Ας πούμε ότι υπήρχαν και κάποιες οι οποίες ήσαν βιαστικές, ήσαν άστοχες. Ήταν λόγος αυτός να διαλύσουμε τα σχολεία? Ήταν λόγος αυτός για το ξύλο να κάψουμε το πάπλωμα που λέει και η λαϊκή παροιμία? Ας δούμε όμως τώρα από τη Βουλή, από την κοινοβουλευτική μας ρεπόρτερ Γιάννα Μπαλή, τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Αυτή την ώρα αρχίζει η ψηφοφορία για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που θα διερευνήσει τις συνθήκες που οδήγησαν στο θάνατο του καθηγητή. Υπέρ της σύστασης τάσσονται Πασόκ και Συνασπισμός, κατά η Νέα Δημοκρατία. Γύρω στις 12.30 θα γνωρίζουμε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αυτής. Από τη Βουλή, Γιάννα Μπαλή για το Mega Channel. Δεν θα χρειαζόμαστε 15 δραχμές για να κάνουμε ένα τηλεφώνημα, τουλάχιστον προς το παρόν, όπως διαβεβαίωσε αργά το βράδυ στο Γιώργο Σαραντάκο, Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, Απόστολος Κράτσας. Ας δούμε τι ακριβώς είπε στο βίντεο. Πάντοτε τα τέλη αυξάνονται, σύμφωνα και με την αύξηση του πληθωρισμού, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει απόφαση κυβερνητική γι' αυτό. Πρόταση από τον ΤΕ μπορεί να γίνει. Βεβαίως, ανά πάση στιγμή γίνονται προτάσεις. Το αν θα εγκριθεί ή όχι είναι θέμα κυβερνητικής αποφάσεως. Οι 10 πρώτοι αιχμάλωτοι πολέμου αφέθηκαν ελεύθεροι χτες από το Ιράκ. Ο πρόεδρος Μπους εξέφρασε την ικανοποίησή του. Οι 10 εχμάλωτοι πολέμου, 6 Αμερικανοί, 3 Βρετανοί και 1 Ιταλός, παραβρέθηκαν λίγο πριν φύγουν σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε σε ξενοδοχείο της Βαγδάτης. Οι Ιρακινές αρχές τους επέτρεψαν να φωτογραφηθούν, όχι όμως και να μιλήσουν. Στο ξενοδοχείο την παράσταση έκλεψε η μοναδική γυναίκα που συνελήφθη εχμάλωτη στην διάρκεια του πολέμου, η 20χρονη Αμερικανίδα Μελίσσα Νίλη. Ντυμένοι όλοι με ομοιόμορφες κίτρινες στολές που πάνω τους ήταν γραμμένη ετικέτα με τον χαρακτηρισμό εχμάλωτη πολέμου, οι 10 δυτικοί πολίτες αντιμετώπισαν με αμηχανία αλλά και με χαρά τις κάμερες των δημοσιογράφων. Η Ευρώπη κήρυξε το τέλος του εμπάργου των ΗΠΑ για το Κουβέιτ και τώρα οι Κουβεϊτιανοί ελπίζουν από τους 12 σε οικονομική βοήθεια για την ανοικοδόμηση της χώρας τους. Άμεση αντιμετώπιση απαιτεί η τεράστια οικολογική καταστροφή που έχουν προκαλέσει οι φλεγόμενες πετρελοπηγές. Σε απόσταση 20 μιλίων από την πόλη του Κουβέιτ, ο ουρανός είναι κατάμαυρος, ενώ μια ρυπαρή μαύρη βροχή πέφτει παντού, μολύνοντας το περιβάλλον. Οι αρχές του Κουβέιτ υπολογίζουν ότι αυτή τη στιγμή καίγονται 800 πηγάδια πετρελαίου και προβλέπουν ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον 2 χρόνια για να μπορέσουν να σβήσουν οι πυρκαγιές. Όμως στο Κουβέιτ οι Παλαιστίνοι πληρώνουν τα επίχειρα ή κατάλληλο αντίτιμο της υποστηρίξεως που έδωσε η PLO στο Σαντάμ. Οι Παλαιστίνοι που ζουν στο Κουβέιτ πληρώνουν τώρα την υποστήριξη του Γιασέρ Αραφάτ στο Σαντάμ Χουσέιν στον πόλεμο του Περσικού. Πολλοί Παλαιστίνοι πάντως διαμαρτύρονται ότι συλλαμβάνονται για ασήμαντες αφορμές και χωρίς καμία αιτιολογία και ότι συχνά κακοποιούνται στο δρόμο από πολίτες του Εμμυράτου. Διαμαρτυρόμενος μπροστά στην κάμερα της τηλεόρασης, ένας Παλαιστίνιος είπε ότι όχι μόνο δεν συνεργάστηκε με τους Ιρακινούς, αλλά αντίθετα πολέμησε εναντίον τους στο πλευρό της κουβετιανής αντίστασης. Θα διορθωθούν τα λάθη που έκανε το ίδιο το δημόσιο στην παρακάτηση του φόρου για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους. Αντί να γίνει έκπτωση στο φόρο που παρακρατείται 15%, οι βεβαιώσεις στάλθηκαν με έκπτωση 10%. Αυτό θα τακτοποιηθεί κατά την εγκαθάριση αυτόματα από το μηχανογραφικό κέντρο.
Και φτάσαμε στον καιρό που ξαναγίνεται χειμωνιάτικος. Για σήμερα Τρίτη, σε ολόκληρη τη χώρα η ΕΜΗ προβλέπει νεφώσεις με βροχές, κυρίως στις ανατολικές περιοχές. Στην Αττική προβλέπεται συννεφιά και βροχή, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 4 μέχρι 8 βαθμούς Κελσίου. Η Θεσσαλονίκη θα έχει λίγες νεφώσεις και η θερμοκρασία στη συμπρωτεύουσα θα κυμανθεί από 2 μέχρι 7 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Το επόμενό μας δελτίο στις 3 το μεσημέρι. Καλή νύχτα σας.